ποια κριτήρια θα ψηφίσετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές? Αλλάζουν σε σχέση με τις προηγούμενες? Δεν θα ψηφίσω τίποτα, κανέναν. Διότι όλοι είναι ακατάλληλοι. Μόνο για το χρήμα είναι, τίποτα άλλο. Για την τσέπη του. Αυτή όμως είναι λύση να απέχουμε από τις εκλογές. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ο καθένας το κρίνει. Πάντως και η αποχή βοηθά το πρώτο κόμμα κυρίως. Δεν με ενδιαφέρει αν βοηθάει το πρώτο ή το δεύτερο. Πάντως, δεν υπάρχει κανείς που να εκφράζει. Πιστεύω ότι είναι ακατάλληλοι όλοι. Όλοι πέρα και στην πρώτη εκλογή και σε αυτή. Είναι ακατάλληλοι οι ηγέτες. Θα μας πείτε με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές? Με εκείνον που αγαπάω, με εκείνον που εκτιμώ, εκεί θα πάω να του δώσω δαγκωτό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν το κοινό αίσθημα του λαού? Δύο είναι αυτοί που αξίζουν σήμερα. Ο Τσίπρας από τη μία πλευρά και ο Καμένος από την άλλη. Βαράτε τσάταλο, αδερφοί, θα γίνει χαμός. Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει. Τι κριτήρια? Με τα ίδια ότι ψηφίσαμε τις προηγούμενες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα, φαντάζομαι, που σας εκφράζει και είναι σταθερό στις θέσεις του? Υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Ωστόσο θα πάτε στην κάλπη. Θα πάω, ναι. Με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές που μας έπρεπε? Με τίποτα, δεν ψήφισα. Δεν θα πάτε να ψηφίσετε? Όχι. Πιστεύετε ότι η αποχή είναι λύση? Αυτοί ξέρουν, δεν ξέρουν. Αυτοί ξέρουν. Εμείς τι να ξέρουμε. Δεν σας εκφράζει κάποιο πολιτικό κόμμα? Όχι. Τώρα όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι, τίποτα. Μάλιστα. Οπότε... Έτσι είναι. Έτσι είναι, λογικά. Έτσι είναι.